Καλημέρα λοιπόν, καλώς τους, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing ακουστικά, τι περιεργώ, γιατί έχω κάνει νομίζω 3-4 ζευγάρια ήδη από ακουστικά. Αυτά βέβαια είναι της Huawei, το FreeBuds 3i, να σας το βάλω και εδώ για να το δείτε. Είναι στο μαύρο το χρώμα, είναι ουσιαστικά τα ακουστικά, ας τα πούμε, ψήρες. Βέβαια αυτά ανήκουν στην κατηγορία των True Wireless ακουστικών. Ένα από εδώ, χωρίς καλώδιο, που συνδέεται κατευθείαν με το κινητό. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις, δηλαδή πατάτε subscribe και καμπανάκι. Χωρίς να σας καθυστερήσω, πάμε να προχωρήσουμε για να ανοίξουμε τη συσκευασία, γιατί είναι ακόμη μέσα στη ζελατίνη. Αυτά τα ακουστικά τα οποία θα δούμε σε λίγο εκτός συσκευασίας είναι σε σχήμα κόνου, έχουν ενεργεία κύρωσης του ρύβου και το ξεκαθαρίζω γιατί από ό,τι έχω καταλάβει αρκετοί έχετε αντιληφθεί λίγο λανθασμένα την ενεργεία κύρωσης του ρύβου. Ενεργεία κύρωσης του ρύβου σημαίνει ότι ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της κλίσης εμείς δεν ακούμε φασαρία γύρω-γύρω. Όχι αυτοί που μιλάμε μαζί τους ακούνε εμάς πεντακάθαρα και δεν ακούνε τη φασαρία. Αυτοί που μιλάμε μαζί τους θα ακούνε και εμάς, θα ακούνε όμως και τη φασαρία που έχουμε γύρω μας. Η ακύρωση θορύβου, η ενεργία ακύρωση θορύβου ουσιαστικά μειώνει τους θορύβους που εμείς έχουμε στο αυτί μας για να μπορούμε να έχουμε πιο καθαρή λήψη, δηλαδή του συνομιλητή μας, της μουσικής ή οτιδήποτε. Αυτά για να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχω ακούσει πολλά όσον αφορά την ενεργία ακύρωση θορύβου. Τα συγκεκριμένα έχουν σχήμα κόνου και είναι εργονομικά σχεδιασμένα, ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να κάθονται στο αυτί χωρίς να κουράζουν και χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα. Στη συσκευασία μέσα περιέχονται 4 άκρες σιλικόνης, σε 4 διαφορετικά μεγέθη δηλαδή, για να μπορούμε να διαλέξουμε αυτό που ταιριάζει στο αυτί μας και να έχει την καλύτερη απομόνωση θορύβου. Γιατί αυτά, εκτός από την ενεργία κύρωσης θορύβου, λόγω του ότι έχουν τη σιλικόνη, η οποία ουσιαστικά πιάνει όλο το αυτί. Αυτό έχει και μία παθητική ακύρωση θορύβου, για να σας το πω, γιατί αυτό ακριβώς έτσι λέγεται. Από την εταιρεία, τη Huawei δηλαδή, υποστηρίζεται ότι αυτά τα ακουστικά μπορούν να μειώσουν το θόρυβο, η ενεργία ακύρωσης θορύβου δηλαδή, μπορεί να μειώσει τη φασαρία που εκλαμβάνουν τα αυτιά μας κατά 32 μέχρι 32 dB. 3 ακουστικά, ένα απ' έξω, ένα από κάτω και ένα από μέσα, με το εξωτερικό να είναι αυτό που ουσιαστικά ακούει τον θόρυβο που έρχεται από το περιβάλλον που είμαστε μέσα και βοηθάει στο να μειώνεται η φασαρία, δημιουργεί δηλαδή την ακύρωση θορύβου. Το πρόγραμμα οδήγησης, δηλαδή ουσιαστικά αυτό πρέπει να είναι η μεμβράνη που έχουν μέσα τα ακουστικά και η οποία είναι αυτή που δονείται και αναπαράγει τον ήχο, αυτό είναι στα 10 χιλιοστά, στα 10 mm. Βέβαια εδώ πέρα λέγεται πως όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η μεμβράνη, τόσο πιο καλή είναι και η απόδοση του ήχου που βγάζει. Υπάρχουν ωστόσο και ακουστικά που έχουν νομίζω και μικρότερη από 10, βέβαια δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για τύπου 9, εάν είμαι σίγουρος και δεν κάνω λάθος, τα οποία έχουν εξίσου καλή απόδοση, αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς κρατήστε το αυτό σαν πληροφορία. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται στο κινητό είναι πάρα πολύ εύκολος, ειδικά για αυτούς που έχουν κινητά Huawei, με το που τα ανοίξουν πετάγεται ένα pop-up στο κινητό και σε ενημερώνει ότι είναι αυτά τα ακουστικά εάν θέλεις να συνδεθείς. Τονίζω βέβαια ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση χρειάζεται να εγκαταστήσουμε στη συσκευή μας το Huawei AI Life. Αυτό είναι μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε από το App Gallery. Η εφαρμογή συγκεκριμένη χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση όλων των λειτουργιών οι οποίες προσφέρονται μέσα από αυτά τα ακουστικά. Και αφού τα συνδέσουμε, όταν θα τα ανοίγουμε και έχουμε κινητό Huawei, θα μας δείχνει και την μπαταρία, πόσο υπολείπεται και στα ακουστικά αλλά και στην θήκη. Επίσης, αυτά εδώ έχουν πάνω αισθητήρα αφής, τον οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να τα χειριζόμαστε, να σταματάμε δηλαδή την αναπαραγωγή της μουσικής, να απαντάμε σε κάποια κλίση, να τερματίζουμε κάποια κλίση ή να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε την ενεργία κύρωση του ρύβου, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το ενεργοποιούμε μόνο μέσα από την εφαρμογή, αλλά έχει αισθητήρα και νομίζω είναι το δεξί το ακουστικό, το οποίο αν το πατάμε συνεχόμενα, ενεργοποιεί ή επενεργοποιεί την ενεργία κύρωσης του ρύβου. Με 3,5 ώρες μουσικής με μία φόρτιση στα ακουστικά
και 14,5 ώρες μαζί με τη θήκη, θεωρώ ότι βγάζουμε μια γεμάτη μέρα με μουσική και ομιλία. Απλά τονίζω ότι τα συγκεκριμένα βγάζουν 3,5 ώρες μουσικής, στην ομιλία λέει ότι βγάζουν 2,5 ώρες με μια φόρτιση. Και ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε, ούτως ώστε να τα δούμε πώς είναι. Σκίζουμε την ζελατίνη. Ας μην το κόψω όλο τώρα, απλά ας το τραβήξω. Ωραία. Η θήκη των ακουστικών είναι αυτή εδώ. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά βέβαια, επειδή είναι και λίγο τζαμίς, πάντα θα πέσουνε. Τα ακουστικά λοιπόν είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Αυτό εδώ είναι η θήκη και μέσα είναι και τα ακουστικά. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτή εδώ. Πάμε να τα βγάλουμε. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό. Ας ανοίξουμε όμως λίγο και όλη τη συσκευασία. Δείτε τα. Δείτε το και στο χέρι πώς είναι. Κάθεται και έτσι. Και μπορούμε να τα κρατάμε και έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Και να το κουβαλάμε συνέχεια μαζί μας και να μην δημιουργούσε ένα θέμα στην τσέπη μας. Γιατί αν το δείτε εδώ, να σας το βάλω εγώ τώρα εδώ. Ναι, μεν φαίνεται λίγο εδώ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορούμε να τα πάρουμε κανονικά. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο, αλλά μέσα σίγουρα έχει τον φορτιστή. Έχει αυτό το κουτάκι και έχει επίσης, εδώ είναι άδειο και έχει αυτό το κουτάκι. Αυτό το κουτάκι μέσα έχει τα εγχειρίδια. Ναι, δεν τα βγάζω, δεν έχει κάτι άλλο, είναι μόνο αυτό, αν το δείτε. Οκ. Δεν υπάρχει λόγος να το βάλω αυτό το κομμάτι, άρα ξανά μέσα. Και εδώ έχουμε. Λογικά έχει καλώδιο USB-C. Ναι, καλώδιο USB-C, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα φορτίζουμε χωρίς να έχουμε πρόβλημα, αλλά πλέον επειδή τα περισσότερα έχουν καλώδιο USB-C, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα για το συγκεκριμένο. Και εδώ είναι οι άκρες της σιλικόνης που σας έλεγα, που είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να το ταιριάξουμε καλύτερα στο αυτί μας. Για να κάνουμε χρήση και να έχουμε την καλύτερη δυνατή παθητική, το τονίζω και πάλι, απομόνωση θορύβου. Εδώ πέρα μέσα δεν έχει κάτι άλλο, είναι μόνο αυτά τα δύο που σας έδειξα προηγουμένως. Μπαίνει και αυτό μέσα για να μην τα έχω χύμα. Αυτό εδώ πέρα, αν το δείτε από κάτω, εδώ είναι η θύρα του USB-C που συνδέω με το καλώδιο για να φορτίζει. Το ανοίγουμε. Η θήκη είναι glossy, όπως το περίμενα η αλήθεια είναι, γιατί φαίνεται και από το κουτί ότι είναι έτσι. Από πάνω γράφει Huawei, αν το δείτε. Είναι πάρα πολύ διακριτικό, πάρα πολύ ωραίο. Να σας την κάνω και ένα γύρω γύρω. Από πίσω τι γράφει, τα κλασικά CE και τέτοια. Και είναι έτσι. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι το καλώδιο που λέγαμε. Και πάμε να το ανοίξουμε. Α, από εδώ μπροστά έχει ένα λαμπάκι. Δεν ξέρω αν το πιάσει. Εδώ έχει το λαμπάκι. Το βλέπετε εδώ πέρα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι που θα μας δείχνει ότι φορτίζει και φαντάζομαι θα μας δείχνει και κάποια ενημέρωση ως προς το κομμάτι του ότι χρειάζεται να το φορτίσουμε και τέτοια. Και ανοίγοντάς το, ταρατατα, είναι έτσι. Πολύ ωραίο είναι και ο τρόπος που τα έχουν τοποθετήσει είναι πάρα πολύ ωραίος. Το καπάκι από πάνω, αν το δείτε, έχει ειδικό σχήμα, να το πω έτσι, για να μπορούν να κάθονται καλά τα ακουστικά. Λοιπόν, τα τσέρια, τα τσέρια. Εδώ, δεν ξέρω αν θα το πιάσει, επάνω, σε αυτά εδώ πέρα δηλαδή τα σημεία, έχει ένα αυτοκολλητάκι στο οποίο λέει ότι είναι η τατσέρια. Και αν το δείτε εδώ πέρα βλέπετε που έχει μια τρυπούλα. Αυτό είναι το εξωτερικό το μικρόφωνο που σας έλεγα. Και σε αυτό το ακουστικό, αλλά και σε αυτό το ακουστικό. Είναι τα μικρόφωνα. Βγάζοντάς το λοιπόν αυτό απ' έξω και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι όπως είναι, το πιάνουμε και το βγάζουμε. Σαφώς είναι μαγνητικό για να μπορεί να μπαίνει αυτόματα. Άρα δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Το βγάζουμε.
Και πάμε τώρα να δούμε το ακουστικό. Το ακουστικό λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι έτσι. Αυτό είναι το σχήμα κόνου που λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει η Huawei για να μπορούν να έχουν ίσως καλύτερη εφαρμογή, να το πω έτσι, στα αυτιά μας. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Σας δείχνω πάλι την τρυπούλα εδώ από πίσω που είναι το μικρόφωνο το οποίο ακούει, να το πω έτσι, τους εξωτερικούς θορύβους για να μπορεί να λειτουργεί η ενεργή μείωση θορύβου, η ενεργή ακύρωση θορύβου. Εδώ από κάτω, μέσα στο ασημί, αν το πιάσει η κάμερα, θα δούμε ότι είναι το μικρόφωνο το άλλο. Είναι δηλαδή ένα μικρόφωνο εδώ, ένα μικρόφωνο εδώ και πρέπει να έχει και ένα ακόμα μικρόφωνο εσωτερικά. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια που είναι το μικρόφωνο εσωτερικά. Σε κάθε περίπτωση, δείτε και την άκρη της σιλικόνης. Σας τη βγάζω όμως, δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσω πάνω τώρα. Και αυτό εδώ πέρα, από μέσα είναι έτσι. Από εδώ δηλαδή είναι που βγαίνει ο ήχος. Μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι ο αισθητήρας, τον οποίο αγγίζουμε για να μπορεί να καταλαβαίνει το ακουστικό, ότι θέλουμε να σταματήσουμε τη μουσική ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα, σε αυτή την πλευρά, αν το δείτε, βλέπετε τώρα που φαίνονται δύο μεταλλικές άκρες και φαίνεται και ένα άλλο κυκλάκι. Αυτό το κυκλάκι είναι ο αισθητήρας με τον οποίο καταλαβαίνει το ακουστικό ότι το φοράμε ή ότι το βγάλαμε. Γιατί έχει την δυνατότητα μέσω αυτού του αισθητήρα το ακουστικό με το που το φοράμε να εκκινεί τη μουσική, με το που το σταματάμε να σταματάει τη μουσική, για να μην ξοδεύουμε τζάμπα ενέργεια, και γιατί θεωρητικά όταν βγάζουμε το ακουστικό σημαίνει ότι δεν θέλουμε άλλο πια να ακούμε μουσική. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό να τα συνδέσω και με το κινητό. Πριν προχωρήσω ωστόσο στη σύνδεση με το κινητό, να πούμε τα εξής, να πούμε δηλαδή κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Τα ακουστικά, τα συγκεκριμένα όσον αφορά τις διαστάσεις τους. Η θήκη τους, για να τα πούμε ξεχωριστά, γιατί είναι άλλες διαστάσεις σε αυτό όπως βλέπετε και άλλες διαστάσεις σε αυτό εδώ πέρα όπως βλέπετε. Η θήκη τους, οι διαστάσεις της θήκης είναι 80,7 επί 35,4 επί 29,2. Είναι πολύ μικρή, το βλέπετε σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ πέρα και στο χέρι μου μέσα. Δεν θα έχετε κάποιο θέμα, το είδαμε και στην τσέπη μου πώς φαίνεται. Όσον αφορά το ακουστικό, οι διαστάσεις του είναι 41,8 επί 23,7 επί 19,8. Οι διαστάσεις αυτές είναι σε χιλιοστά και για το ακουστικό και για την θήκη. 5,5 γραμμάρια το βάρος του ακουστικού αναακουστικό, άρα είναι συνολικά 11 γραμμάρια και τα δύο τα ακουστικά. 51 γραμμάρια το βάρος της θήκης. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για 51 γραμμάρια συν 11 τα δύο τα ακουστικά, άρα πάμε κατευθείαν στα 62. Αυτό είναι το συνολικό βάρος για όλα. 37 mAh η μπαταρία αναακουστικό και όσον αφορά την θήκη, η μπαταρία η δικιά της είναι στα 410 mAh. Άρα 37 mAh έκαστο ακουστικό, 410 η θήκη. Βγαίνουν σε χρώμα μαύρο ή άσπρο, εγώ επέλεξα τα μαύρα για τη διαφορά και για να τα χρησιμοποιήσω, όπως σας είπα και προηγουμένως, για να κάνω τη σύνδεση, θα πρέπει να έχω την εφαρμογή Huawei AI Live, το οποίο θα εγκαταστήσω αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να τα συνδέσουμε. Για να κάνουμε τη σύνδεση, η Huawei έχει αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό χαρτάκι με 9 οδηγίες από ό,τι βλέπω. Ξεκινάνε από το πώς θα το συνδέσουμε, πώς θα κάνουμε reset και πώς θα κάνουμε χρήση από όλες τις λειτουργίες, δηλαδή από τις κλήσεις, από την αναπαραγωγή μουσικής, το noise control, που είναι δηλαδή η ενεργή ακύρωσης θορύβου, και φυσικά εδώ πέρα έχει και το QR που χρειάζεται για να μπορούμε να σκανάρουμε και να κατεβάσουμε το Huawei AI Live. Εγώ τώρα θα κάνω το πρώτο τεστ. Σύμφωνα με τις οδηγίες, λέει ότι πρέπει αρχικά τα ακουστικά να τα έχουμε μέσα στην θήκη και έχοντας τη θήκη ανοιχτή, πατάμε το κουμπί που βλέπετε εδώ από πίσω, θα πρέπει, να το, είναι αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Λέει ότι πρέπει να πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και πατώντας το θα πρέπει να ανάψει αυτό εδώ μπροστά. Οπότε εγώ το πατάω για να το δούμε. Άναψε, τέλεια, είναι πράσινο. Και τώρα εγώ θέλω να δω, πέραν του να εκπέμπει το Bluetooth, και αν το δείτε, εδώ πέρα μέσα να βοσβήνει το άσπρο.
Και δείτε, εμένα μου έχει πετάξει να κάνω σύνδεση με τα ακουστικά. Γιατί είναι αυτό που σας είπα. Άρα λοιπόν, εγώ εδώ επιλέγω σύνδεση, κάνει την διαδικασία που χρειάζεται και μου λέει ότι συνδέθηκε. Με το που συνδεθούν τα ακουστικά στη συσκευή, η συσκευή κατευθείαν θα σας διαβάσει αυτά και θα σας πετάξει ενημερωτικό ότι υπάρχει ενημέρωση λογισμικού ή δεν, αν δεν υπάρχει δεν θα σας πετάξει οτιδήποτε, το οποίο επιλέγετε να το κάνετε κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια που κάνετε ενημέρωση τα ακουστικά, το λογισμικό των ακουστικών. Πρέπει η θήκη να είναι ανοιχτή και τα ακουστικά να είναι μέσα στη θήκη σαν να τα φορτίζουμε για να μπορεί να μεταφερθεί σωστά η ενημέρωση και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εμένα με το που συνδέθηκαν κατευθείαν το κινητό μου πέταξε ενημερωτικό ότι υπάρχει καινούργια έκδοση σήμερα που μιλάμε και τραβάω εγώ αυτό το βίντεο. Η τελευταία έκδοση υλικολογισμικού είναι η 1.9.1.161. Απλά εδώ να επισημάνω το εξής. Αυτό εμένα μου το πέταξε γιατί εγώ έχω το Huawei P30 Pro. Κάποιος που δεν έχει Huawei κινητό, πιθανότατα και σχεδόν σίγουρα θα γίνει αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AI Life της Huawei, ούτως ώστε αυτήν να διαβάζει με τη σειρά της τα ακουστικά, μέσα από εκεί να μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση του λογισμικού, να μπορείτε να επιλέγετε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες που προσφέρουν τα ακουστικά. Αυτό το λέω καθαρά και μόνο πληροφοριακά, για να μην μπερδευτούν κάποιοι, να μην δουν ας πούμε σε μένα ότι πέταξε μία πληροφορία και εσείς δεν το βλέπετε. Πιθανότατα σε εσάς να χρειάζεται να κάνετε εγκατάσταση πρώτα της εφαρμογής AI Life και μετά να κάνετε οτιδήποτε εφόσον δεν έχετε Huawei κινητό. Έχοντας λοιπόν εγκαταστήσει την εφαρμογή AI Life της Huawei για να μπορούμε να κάνουμε χρήση όλων των λειτουργιών από τα ακουστικά, ανοίγουμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή από ό,τι καταλαβαίνω μας ζητάει να επιλέξουμε την χώρα στην οποία είμαστε. Ζητάει όλες τις άδειες για να μπορεί να προχωρήσει με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της εκκίνησης της εφαρμογής, στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Μας ζητάει να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής. Ωραία. Και αν το δείτε εδώ πέρα, έχει ήδη τα ακουστικά στην οθόνη και λένε ότι αποσυνδέθηκε. Αν εγώ ωστόσο έρθω και τα ανοίξω αυτά στην οθόνη, γράφει συνδέθηκε και δείχνει κατευθείαν και την μπαταρία. Και δείχνει από κάτω επίσης ότι η συσκευή Huawei FreeBuds συνδέθηκε. Αυτά βγάζοντάς τα από το κουτί, βλέπω ότι το ένα το ακουστικό έχει 100% μπαταρία, το άλλο το ακουστικό έχει 85% μπαταρία και η θήκη είναι κατά 50% φορτισμένη. Το επιλέγουμε και αφού το επιλέξουμε, ανοίγει, μας δείχνει εδώ τα ποσοστά και από κάτω έχει όλες τις επιλογές. Όπου είναι οι συντομεύσεις, η ανίχνευση θωράς. Έχει την επιλογή της ενημέρωσης, ούτως ή άλλως μου λέει ότι εγώ έχω την τελευταία ενημέρωση γιατί την εγκατέστησε προηγουμένως. Και μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις, όπου έχει το εξής. Εάν πάμε στις ρυθμίσεις του Bluetooth, αν το δείτε δηλαδή εδώ πέρα, όπως είναι το Huawei FreeBuds 3i, αν επιλέξουμε λοιπόν το γρανάζι, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε, μας μεταφέρει εδώ. Και μας λέει τι θέλετε να γίνετε με τα ακουστικά, θέλετε να τα έχετε μόνο για ηχοκλήσεις, για ήχο πολυμέσων. Μπορούμε να επιλέξουμε να τα έχουμε μόνο για ηχοκλήσεις και όχι για πολυμέσα. Ή μπορούμε να επιλέξουμε να τα έχουμε για πολυμέσα αλλά όχι για ηχοκλήσεις. Και εδώ από κάτω, αν το δείτε, σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία έχει διπλό πάτημα στο αριστερό ακουστικό και λέει αναπαραγωγή παύση, δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε ουσιαστικά από αυτές εδώ πέρα τις επιλογές, αναπαραγωγή παύση, επόμενο τραγούδι, προηγούμενο τραγούδι, ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού και τίποτα. Και αντίστοιχα, από το άλλο το ακουστικό, μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε ενεργοποίηση ή επενεργοποίηση της εξωτερικής θορύβου ή τίποτα. Με παρατεταμένο άγγιγμα. Εδώ είναι επιλεγμένο. Στο αριστερό ακουστικό να γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής. Και για να δω λίγο τώρα, αν εγώ το φορέσω. Φορώντας το τονίζω πάλι ότι κάνει έναν πολύ μικρό θόρυβο. Και έρθω και κάνω διπλό πάτημα εδώ. Τώρα παίζει μουσική. Κάνω διπλό tap και το σταματάει. Διπλό tap και το ξεκινάει. Βγάζοντάς το, σταματάει πάλι η μουσική. Φορώντας το,
Ξεκινάει ξανά η μουσική. Αν κρατήσω παρατεταμένα αυτό, τώρα μου είπε ότι το κλείσε. Αν το ξανακρατήσω παρατεταμένα, μου λέει noise cancellation, άρα υποθέτω ότι το ξεκίνησε. Και αν το ξαναπατήσω, πάλι το κλείνει. Ωραία. Δείτε πώς φαίνονται τα ακουστικά λοιπόν σε μένα από μπροστά. Είναι πάρα πολύ διακριτικά, δεν φαίνονται πολύ γιατί αυτό εδώ το κομμάτι είναι λεπτό, δεν είναι μεγάλο, ούτε χοντρό σε μέγεθος. Και αν τα δείτε και στο πλάι, πάλι κάθονται καλά. Δεν είναι δηλαδή κάτι τρομερό ή περίεργο. Αν σας αρέσουν αυτά τα ακουστικά και μπορείτε να φοράτε ακουστικά με τέτοια πλαστικά, θα σας βολέψουν πάρα πολύ. Και το λέω έτσι γιατί εμένα, ας πούμε, τα άλλα τα ακουστικά που δεν έχουν τα μαξιλαράκια, μπαίνουν στα αυτιά μου, κάθεται το δεξί κανονικά, το αριστερό πέφτει. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω τα συγκεκριμένα. Και μία πολύ βασική πληροφορία, για να κάνουμε reset στα ακουστικά σε περίπτωση που δεν συνδέονται, που δεν τα βλέπουμε ή οτιδήποτε, από το κουμπάκι που είπαμε ότι έχει εδώ πέρα πίσω, που πατήσαμε προηγουμένως για 2 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να κάνει κίνηση η συσκευή και να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε, αυτό το κουμπάκι που βλέπετε εδώ πέρα, το πατάμε περίπου 10 δευτερόλεπτα, κάνει reset και ουσιαστικά κάνουμε την ίδια διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι τα ακουστικά, τα FreeBuds 3i της Huawei, τα οποία είδαμε μαζί τώρα. Από εμένα, καλή συνέχεια, να προσέχετε, εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε για να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, να πατήσετε το καμπανάκι, να μεγαλώνει η παρέα, να τα λέμε και να μπορούμε να κάνουμε και να λέμε όλα αυτά που θέλουμε. Σαφώς μπορεί να τρέξουν διαγωνισμοί ή οτιδήποτε και θα μπορέσετε έτσι να πάρετε και μέρος. Να φοράτε μάσκα παντού εφόσον και αν πρέπει και χρειάζεται. Να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν σας χαιρετώ. Γεια σας.